Ο Κόλιν και ο Ζακ θα κάνουν τους ήρωες. Νίκολας, τι σου αρέσει στο σχολείο, Μποντέγκα Μπέι? Οι δραστηριότητες, τα πάντα. Και τι θέλεις να κάνεις όταν μεγαλώσεις? Όλες τις δουλειές του κόσμου. Συγχαρητήρια στον Νίκολας Γκριν. Παιδί κλινικά νεκρό. Ληστές στην Ιταλία πυροβόλησαν 7χρονο παιδί από το Bodega Bay. Το φαινόμενο Νίκολας. Το Ίδρυμα Νίκολας. Ιταλία. Ένα χρυσό μετάλλιο ως δείγμα συγγνώμης και ευγνωμοσύνης. Στον Ρέτζιλαντ και τη Μάργαρετ Γκριν δόθηκε ένα δώρο από τον πρόεδρο της Ιταλίας σε μια τελετή στη Ρώμη σήμερα. Για εμάς ήταν προφανές. Ο Νίκολας είχε όλη τη ζωή μπροστά του και του τη στέρισαν. Φαίνεται πως το μέλλον του έπρεπε να δοθεί σε κάποιον άλλον. Στην πραγματικότητα θα ήταν τρομερή απώλεια για μένα. Εάν δεν δινόταν αυτό το μέλλον σε κάποιον άλλο. Η Ιταλία τίμησε την οικογένεια εξαιτίας του χαμηλού αριθμού δωρητών οργάνων στη χώρα. Εκτός από τα 7 άτομα που βοηθήθηκαν, υπάρχει και το λεγόμενο φαινόμενο Νίκολας. Οι δωρεές από τρίτους έχουν αυξηθεί και όλο ένα και πιο πολλοί αποκτούν κάρτα δωρητή. Η τραγωδία έλαβε χώρα όταν η οικογένεια ταξίδευε στη Νότια Ιταλία. Τους έστησαν ενέδρα ληστές. Ο Νίκολας και η μικρή του αδερφή κοιμώντουσαν στο πίσω κάθισμα. Ο Ρέτζιναλντ Γκριν αποφάσισε να τους ξεφύγει ενώ αυτοί πυροβολούσαν. Δεν είχε εξ αρχής καταλάβει ότι μία σφαίρα είχε βρει το γιο του στο κεφάλι. Ο Νίκολας έπεσε σε κόμμα και πέθανε 2 μέρες μετά στο νοσοκομείο. Ήταν υγιής. Κι όμως πέθανε. Συνεπώς, ο πραγματικός Νίκολας δεν ήταν σε αυτό το σώμα. Ο Νίκολας ήταν κάπου αλλού. Στην καρδιά και τις αναμνήσεις μας. Σκέφτομαι τον Νίκολας 100 φορές την ημέρα και με 1000 δυο τρόπους. Το σώμα του όμως δεν ήταν βασικό πλέον για αυτόν. Συνεπώς, δεν κάναμε κάτι που θα τον έβλεπτε, αλλά κάτι που θα βοηθούσε άλλους. Αρχικά έμοιαζε σαν ένα παιδί που κοιμάται. Αλλά ήταν ξεκάθαρο ότι τα μηχανήματα τον κρατούσαν στη ζωή και του παρήχαν οξυγόνο για να χτυπάει η καρδιά του. Κι εγώ δεν άντεχα στη σκέψη των μηχανημάτων. Αφότου ήταν νεκρός, φέραμε τη σωρό του στο σπίτι και τον θάψαμε στο νεκροταφείο. Δεν αφήσαμε τίποτα εκεί. Θα μπορούσαμε να έχουμε ανοιχτό φέρετρο. Άκουγε πάντα τα παιδιά όταν του μιλούσαν και ποτέ δεν τα αγνοούσε. Ήταν πάντοτε χαμογελαστός. Έπαιζε πάντα με παιδιά που κανείς άλλος δεν έκανε παρέα. Δεν είχε κακία για κανέναν. Ο μικρός Νίκολας Γκριν από το σχολείο Bodega Bay ήταν άγγελος. Και προφανώς ένας πολύ δραστήριος άγγελος, μιας και ανέλαβε τα καθήκοντά του μόλις 7 ετών. Και προφανώς ένας πολύ δυνατός άγγελος, μιας και το δίδαγμά του δεν επηρέασε μόνο εμένα, την οικογένειά του, μαθητές, προσωπικό, την κοινότητα, αλλά και χώρες ολόκληρες. Κάποια κυρία μας έγραψε ότι είχε χάσει την 4χρονη κόρη της
και φαντάζεται ότι πλέον παίζει παρέα με τον Νίκολας. Σε ένα μέρος που δεν υπάρχει βία. Πολλοί λένε πράγματα όπως ότι η ιστορία αυτή τους έδωσε ελπίδα για έναν καλύτερο κόσμο ή ότι δεν μπορώ ούτε καν να το σκεφτώ χωρίς να συγκινηθώ. Αγκαλιάζουν τα παιδιά τους σφιχτά προτού εκεί να φύγουν για το σχολείο το πρωί επειδή γνωρίζουν πόσο πολύτιμη είναι η ζωή. Όταν πήγα στο νοσοκομείο την τελευταία φορά, αφού του είχαμε πάρει την απόφαση και ήταν ξαπλωμένο σε ένα φορείο και το πρώτο πράγμα που είδα όταν μπήκα ήταν οι φακίδες του και σκέφτηκα, μακάρι να μπορούσαμε να τις δωρήσουμε. Είμαι πολύ κοντά με τους λίτες. Δεν είναι πλέον τα όργανα του Νίκολας, μα δικά τους, αλλά τους νιώθω κοντά μου. Επειδή μπορέσαμε να τους βοηθήσουμε. Υπήρχανε 7 λήπτες. Αυτό μας ξάφνιασε, καθώς δεν το είχαμε ποτέ σκεφτεί. Δεν γνωρίζαμε τίποτα για το θέμα. Ευτυχώς. Αλλά ένας από αυτούς είχε 2 μέρες ζωής. Υπήρχε ένα νεαρό παιδί 15 ετών και είχε το σωματότυπο του Νίκολας, που ήταν 7 ετών. Υπήρχε μια γυναίκα που ήταν σε βαθύ κόμμα. Επαναλαμβανόμενα σε κόμμα. Και μετά κάποιος άνδρας που πήρε έναν κερατοειδή χιτώνα. Είχε χάσει την όρασή του ξαφνικά και πλέον μπορούσε να ξαναδεί τα παιδιά του. Μας έστειλε ένα πολύ συγκινητικό γράμμα. Αυτά τα άτομα ήταν πολύ άρρωστα. Και το γεγονός ότι εμείς γνωρίζαμε ποιοι ήτανε, δίνει μια άλλη διάσταση στο θέμα. Επειδή είδαμε τη χαρά στα πρόσωπα των οικείων τους, αλλά και στα δικά τους. Επανήλθαν από τη σκιά του θανάτου. Και φυσικά αυτό είναι πολύ ανακουφιστικό. Σε αυτή τη χώρα η διαδικασία είναι συνήθως ανώνυμη. Συνήθως ο λήπτης δεν γνωρίζει το δωρητή και η οικογένειά του δωρητή δεν ξέρει τους λήπτες. Έχουν ανώνυμη επικοινωνία. Μερικές φορές συναντώνται με την άδεια του νοσοκομείου. Ήταν πολύ βοηθητικό το ότι πήραμε μαζί αυτή την απόφαση. Θα ήταν πιο δύσκολο αν εγώ και η Μάγκη, πιστεύω, ήμασταν μόνοι μας. Όταν έρχεται η στιγμή της απόφασης, υπάρχουν μέλη της οικογένειας που βρίσκονται εκεί για να παρηγορήσουν ένας τον άλλον. Ίσως όμως κάποιος πει, δεν νομίζω ότι θα το ήθελε αυτό. Ίσως κάποιος να μην συμφωνεί με τη δωρεά οργάνων. Και είναι ακόμη πιο δύσκολο αν δεν γνωρίζουν ότι είναι αυτό που θα ήθελε το άτομο. Σε τέτοιες στιγμές, αρκεί να διαφωνεί ένας για να κάνει και τους άλλους να το αμφισβητήσουν. Και είναι πολύ πιο δύσκολο. Νομίζω ότι ο Ρέτς και εγώ ήμασταν τυχεροί που συμφωνήσαμε από την αρχή. Ήταν ξεκάθαρο ότι πήραμε τη σωστή απόφαση. Η διαδικασία ήταν πολύ απλή. Είχαν προετοιμάσει για εμάς ένα πρωτόκολλο και το μόνο που χρειαζόταν ήταν να υπογράψουμε για την απόφασή μας αυτή. Όταν συμφωνήσαμε, ετοίμασαν ένα πρωτόκολλο που το εξέτασαν εξονυχιστικά για να μην υπάρχει κάποιο λάθος. Κάλεσαν τους ειδικούς και ξεκίνησαν τις διαδικασίες. Φαινόταν ότι ήταν πολύ προσεκτικοί. Δεν έκαναν κανένα λάθος και το είχαν κάνει πολλές φορές και ήξεραν τι έκαναν. Ήταν μια μεγάλη έκπληξη για τη Μάγκη και για μένα όταν μάθαμε ότι η κάρτα δωρητή δεν αρκεί. Το έχω αναφέρει και σε άλλους και ξαφνιάζονται και οι ίδιοι. Όλοι θεωρούμε ότι άπαξ και η κάρτα δωρητή είναι υπογεγραμμένη, η διαδικασία γίνεται σχεδόν αυτόματα. Αλλά προφανώς δεν είναι έτσι. Αν η οικογένειά σου δεν ξέρει ότι έχεις υπογράψει, σε κάθε περίπτωση θα ερωτηθούν. Στο νοσοκομείο. Θα πάνε εκεί και θα τους ρωτήσουν οι γιατροί. Είναι σημαντικό για αυτούς να ξέρουν ότι έχεις υπογράψει την κάρτα και ότι αυτό θεωρεί σωστό. Νιώθουν ότι εκπληρώνουν τις επιθυμίες σου. Πολλοί υπογράφουν χωρίς να το ξέρει κανείς. Έτσι η οικογένεια το αποδέχεται πιο δύσκολα.
Το θέμα είναι ότι θα χρειαστεί να το κάνεις μία φορά. Δεν είναι κάτι που θα κάνεις διαρκώς. Απλά όταν πάρεις την απόφαση και το πεις στους δικούς σου, είναι μία απλή συζήτηση για την απόφασή σου. Και μετά το γνωρίζουν. Και ίσως αποφασίσουν να το κάνουν και οι ίδιοι και να αποκτήσουν κάρτα δωρητή. Και αυτό μπορεί να οδηγήσει και σε άλλα. Αλλά είναι πολύ απλό. Κάθε μέρα πεθαίνουν περίπου 20 άτομα σε αυτή τη χώρα. Επειδή δυστυχώς δεν υπάρχει μόσχευμα. Αυτή είναι μια τρομερή απώλεια. Υπάρχει μια λίστα αναμονής με περίπου 100.000 άτομα στην αναμονή για μοσχεύματα. Και παρότι, όπως βλέπουμε, είναι ένα μεγάλο ζήτημα για την Ιταλία, είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα, αλλά είναι ένα πρόβλημα που μπορεί να λυθεί. Ήταν ένα πολύ σπουδαίο παιδί. Ήταν ένα εξαιρετικά έξυπνο παιδί και συνάμα πολύ καλό παιδί. Ξέρω ότι πήραμε μια απόφαση την οποία θα ενέκρινε και ο ίδιος. Το γεγονός λοιπόν ότι είναι γνωστό ως φαινόμενο Νίκολας είναι το πλέον κατάλληλο. Ήταν αυτό που θα έκανε και ο ίδιος αν είχε την ευκαιρία. Τι θυμόμαστε από τον Νίκολας?